Στο νοσοκομείο Χατζικώστα θα διενεργηθούν τελικά τα τεστ για την ανίχνευση κορονοϊού σε αστυνομικούς υπαλλήλους, σύμφωνα με τη δήλωση του Αντιπροέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων, Αλέξανδρου Βαγγελή. Η αύξηση των κρουσμάτων στα Γιάννενα έχει θορυβήσει στους πάντες, ειδικά το τελευταίο δεκαήμερο. Η ανησυχία των αστυνομικών ενισχύθηκε και από το γεγονός ότι συνάδελφός τους, που υπηρετεί σε Κεντρική Υπηρεσία των Ιωαννίνων και βρίσκεται ήδη σε καραντίνα, βρέθηκε θετικός στον COVID-19. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε την αφορμή και την αιτία όμως για να αιτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων τη διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων, ώστε να μην υπάρξει διασπορά τόσο στο αστυνομικό σώμα όσο και στην κοινότητα γενικότερα, καθώς από το αστυνομικό μέγαρο παίρνουν καθημερινά εκατοντάδες πολίτες. Ναι, κυρία Στάμου, έχετε δίκιο. Χθες ενημερωθήκαμε και εμείς ότι υπάρχει κρούσμα στο αστυνομικό μέγαρο. Η πρώτη ενέργεια που έγινε δια του Προέδρου μας, υπήρχε άμεση ενημέρωση του ΕΟΔΗ. Ζητήθηκε να μπορέσουν να κάνουν το τεστ όλοι οι συνάδελφοι που υπηρετούν στο αστυνομικό τμήμα Ιωαννίνων. Στην αρχή ήταν λίγο συγκεκριμένα τα πράγματα. Το βράδυ χθες όμως ενημερωθήκαμε από την προϊστάμενη εδώ στον ΕΟΔΗ στα Ιωάννινα ότι έχει πάρθει εντολή και όλοι όσοι επιθυμούν από το αστυνομικό τμήμα Ιωαννίνων να εξεταστούν και να κάνουν το τεστ στο νοσοκομείο Χατζικώστα. Χαιρετίζουμε αυτή την απόφαση, διότι από ό,τι γνωρίζετε το αστυνομικό μέγαρο είναι ένας χώρος όπου εισέρχονται εκατοντάδες πολίτες της πόλης για να διαχειριστούν τα ζητήματά τους. Υπηρετούν πάρα πολλοί αστυνομικοί και υπάρχει καθημερινή επαφή. Επομένως, θα πρέπει εν τη γενέση του να περιορίσουμε τη διασπορά μεταξύ μας. Επομένως, εδώ εμείς χαιρετίζουμε τα αντανακλαστικά του ΕΟΔΗ και έτσι πρέπει να συνεχιστεί για να μπορέσουμε και να μπορούμε να τηρούμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα.